Άξι των Αποστόλων και κεφάλαιον ΚΖ. Κεφάλαιον ΚΖ. Πράξεις των Αποστόλων. Αφού δε απεφασίστην αποπλεύσομεν στην Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλον και την άλλους δεσμίους σε εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον εκ του τάγματος του σεβαστού λεγωμένου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλεύσομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχων των Μακεδόνα της Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα εφτάσαμε εις Σιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος, φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψε εις αυτόν να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκείθεν σηκωθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν εναντίοι οι άνεμοι. Και διαπλέψαντες το πέλαγος Κιλικίας και Παμφιλίας, ήλθομεν εις τα σύρα της Λυκίας και εκεί ευρώνω εκατόνταρχος πλοίων αδραμητινών, το οποίο έπλεεν εις την Ιταλία, επεβίβασιν ημάς σε αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες στην Κνίδων, επειδή δε μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά τη Σαλμόνην και μόλις παραπλέψαντε σε αυτήν ήλθομεν εις τόπον την άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίαν του οποίου ήτο η πόλης Λασαία. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς. Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, ουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και στον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν ώστε φθάσαντε σαν ιδύνατο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς το Λίβα άνεμον και προς τον χώρο να παραχυμάσω συνεκεί. Κι ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεδέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημε να βάλωμεν στην εξουσίαν μας την Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μετεχειρίζονται βοηθήματα ζώνοντες, υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι, μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφόδρος, την ακόλουθην ημέρα να εκαμνον χύσιν, και την τρίτην με τα σιδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπεν, έπρεπεν ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από της Κρήτης και ούτω ήθελομεν να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημώνου δε μία ψυχή δε θέλει χαθεί μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον, μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος και ιδού ο Θεός σι εχάρισε πάντας τους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει και καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Και πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον την Α. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη διατρική αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός συμπέραινον η ναύτε ότι επλησιάζουσιν εις τόπον την Α. Και ρίψαντες τα Ινβολίδαν εύρον 20 οργιάς. Και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψαντες και πάλιν την Βολίδαν εύρον οργιάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσω συνέξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτε ζήτουν να φύγουν συν εκ το πλοίου και κατέβασαν την Λέμβον εις την θάλασσαν, επί προφάσει ότι έμελον να εκτείνω συν αγκύρας εκ της πρόρας. Και ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτας, ενώ εάν ούτη
Δεν μείνωσιν εν το πλοίο, εις δε δύναστε να σωθείτε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και ανθήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρεκάλλει πάντας να λάβωσι τροφήν τινά, λέγον 14 ημέρες σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστική και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψα σύρξη να τρώγει. Λαβώντες δε πάντως θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Ήμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυναν το πλοίο ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσα. Και ό,τι έγινε η μέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά, έχοντα αιγιαλών εις τον οποίον ευουλεύθησαν, αν οι δύναντο να εξώσω στο πλοίο και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσα, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων και υψώσαντες τον αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον αιγιαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψον έξω το πλοίον και ημέν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτε να θανατώσουν τους δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλω να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισε αυτόν από του σκοπού και προσέταξε αυτούς από του σκοπού και προσέταξε όσοι οι δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να ευγώσει στην γη. Και οι δε λυποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επίτηρων λειψάνων του πλοίου και ούτω διεσώθησαν πάντες στην γη. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, ενώ ακόμη ήταν στην Έφεσο, του εφανερώθη ότι πρέπει να υπάγει πρώτα στην Ιερουσαλήμ, αφού είχε τελειώσει πια τις περιοδίες του στα έθνη, εκεί να κηρύξει και να ομολογήσει ενώπιον αρχόντων, βασιλέων και πάντων, και στη συνέχεια να πάγει στη Ρώμη για να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεδεμένος λοιπόν το πνεύμα ότι ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε σε μεγάλες δυσκολίες, πρώτα από την Έφεσο, όπου εκεί πέρασε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία και δοκιμασία στη ζωή του, όπου πράγματι ξεσηκώθηκε όλη η Έφεσος εναντίον των χριστιανών, ενώ αυτός, δεδεμένος το πνεύμα ότι έπρεπε να φύγει, να τους εγκαταλείψει και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ήθελε πολύ να πάει να συμπαρασταθεί και να πεθάνει μαζί τους. Αλλά εκείνο που υπερίσχυσε στη σκέψη του ήταν η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός όμως ελυπήθηκε, σπλαχνίστηκε και τους ελευθέρωσε εκ του σου του μεγάλου θανάτου. Αλλά και στη συνέχεια το ταξίδι του δεν ήταν καλό, που πέρναγε. Το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρούσε ότι δεσμά, θλίψεις, ταλαιπωρίες θα τον βρούνε στα Ιεροσόλυμα και πολλοί αδελφοί ακούγοντας του έλεγαν από αγάπη μη συνεχίζεις. Αλλά ο Παύλος, δεδεμένος στο πνεύμα, τι συνέχιζε. Και μόλις έφτασε στο Ιεροσόλυμα άρχισε η άλλη ταλαιπωρία, μεγαλύτερη ακόμη, τον συνέλαβαν. 2 χρόνια έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Το μυαλό του όμως ήταν πάντοτε, αφού κήρυξε πραγματικά ενώπιον όλων των αρχόντων, ενώπιον του βασιλέα του Αγρίπα, των στρατηγών, του Φίστου και όλων των αρχόντων της Ιερουσαλήμ, ήξερε ότι στη συνέχεια θα βρεθεί στη Ρώμη. Γι' αυτό και στο δικαστήριο και στην κρίση που βρέθηκε, επεκαλέστηκε τον Κέσαρα, ώστε έτσι όπως δεν το περίμενε, εχμάλωτος να οδηγηθεί στην Ρώμη. Όμως και το ταξίδι της Ρώμης δεν θα είναι εύκολο. Θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά δεν είναι. Και πολλές κακουχίες θα μπορούσαμε να τις προσπεράσουμε, να τις ξεπεράσουμε. Και το μυστικό είναι να μένουμε πιστοί και υπάκουοι στο Λόγο του Θεού. Το μυστικό είναι να μένουμε πιστοί στις υποσχέσεις του Θεού. Το μυστικό είναι, για να μην περνάμε τις κακουχίες, είναι
να παραμένουμε δεδεμένοι το πνεύματι στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν βρέθηκε μαζί με άλλους φυλακισμένους, σύνολο μέσα σε πλοίο Αδραμητινό, τον ευθύνη του οποίου είχε ο εκατόνταρχος ο Ιούλιος, κυβερνήτης υπήρχε, ναύκληρος υπήρχε, στρατιώτες υπήρχαν, εν συνόλο 276 ψυχές. Πέρασε ο καιρός και βρέθηκαν στην Κρήτη, στην Κνίδο και έφτασαν μέχρι τη Σαλμόνη και έφτασαν εν τέλει στους καλούς λιμένες πλησίων του οποίου ήταν η πόλης Λασέα. Δεν ήταν το καλύτερο λιμάνι, αλλά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ήταν το πιο ασφαλές. Δεν είναι το πιο ασφαλές το καλύτερο. Εάν κρίνουμε με τη λογική, θα κρίνουμε σαν τον Ναύκληρο, σαν τον κυβερνήτη και σαν τον Ιούλιο, τον εκατόνταρχο. Θα ψάξουμε να βρούμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Κάπου καλύτερα να πάμε. Κάτι καλύτερα να ζήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι ασφαλές. Το ασφαλές είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ο Παύλος δεν διστάζει. Αν και δεν είναι καπετάνιος, δεν έχει εξουσία, φυλακισμένος είναι. Δεν διστάζει να φανερώσει αυτά που ο Θεός του είπε. Να μην φύγουμε, γιατί αν φύγουμε θα έρθει μεγάλη κακουχία. Η ζημιά και του πλοίου και των ψυχών. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι που δεν έχουν την εμπειρία, αλλά ιδιαιτέρως τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν εμπιστεύονται τα λόγια του Παύλου, τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά εμπιστεύονται τη λογική τους, τις σκέψεις τους, τις γνώμες τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κακουχία και πολλές φορές και σε όλεθρο. Αυτό, αδελφοί, είναι το δεύτερο μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός, να σας πω με παρησία. Η ασφάλειά μας είναι η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Όλα τα άλλα θα μας οδηγήσουν σε κακουχία, σε καταστροφή και ο Θεός να φυλάει και σε όλεθρο. Γιατί λέει η Γραφή, όσοι λέγουν ησυχία και ασφάλεια, όσοι λέγουν, σε αυτούς θα έρθει ευνίδιος όλεθρος. Και ησυχία και ασφάλεια λέμε με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας, με τη γνώμη μας, με τις αποφάσεις τις ανθρώπινες και τις γήινες. Αλλά σε αυτούς εξάπαντος θα έρθει ευνίδιος όλεθρος, τον οποίο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, τον οποίο θα μπορούσαμε να μην τον ζήσουμε. Η ασφάλειά μας είναι ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η ασφάλειά μας είναι ο Χριστός. Η ασφάλειά μας είναι η ελπίδα μας στο Χριστό. Ιδίως σε καιρούς κακούς είναι ακόμη πιο έντονη η ανάγκη να διοικούμεθα υπό του Πνεύματος του Αγίου. Να ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στις υποσχέσεις του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, για να ζήσουμε και μέσα στη δόξα Αυτού. Και ο Παύλος τους το λέει, επίκειται κακουχία. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να τους το πει. Επίκειται κακουχία, όλεθρος και των ψυχών ακόμη. Αλλά όμως ο εκατόνταρχος, άπειρος στα πνευματικά, δεν άντεξε, αν και συμπαθούσε και εκτιμούσε και γνώριζε, θα μπορούσα να πω, τον Απόστολο Παύλο, δεν άντεξε να μείνει στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά πίστηκε στη φωνή του καπετάνιου, του ναύκληρου και των ναυτικών. Με αποτέλεσμα η κακουχία να μην αποφευχθεί.
αφού φύσηξε λίγο νότιος άνεμος, νόμισαν ότι τώρα τα καταφέρνουνε και αυτό τους οδήγησε, το νομίζω τους. Τώρα ήρθε αυτό που λέγαμε, ένα νότιος άνεμος, θα πάμε σε ένα ασφαλέστερο λιμάνι που πραγματικά ήταν ασφαλέστερο λιμάνι, πραγματικά ήταν. Αλλά όμως δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Και έτσι βρέθηκαν στη μεγάλη κακουχία. Έχασαν την ασφάλεια που τους οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο, που τους οδηγούσε ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Την έχασαν την ασφάλεια και βρέθηκαν ανοχήρωτοι, ακυβέρνητοι, μέσα σε μία άγρια, φουρτουνιασμένη θάλασσα, όπου ο ουρανός ήταν μαύρος, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει, λέει η Γραφή, η μέρα από τη νύχτα, και ίσα ίσα που πρόλαβαν να δέσουν το πλοίο για να μην διαλυθεί από τα μανιασμένα κύματα. 14 μέρες, ώστε πάσα ελπής σωτηρία αφαιρείτο από όλους πια. Και όταν αφαιρεθεί πάσα ελπής σωτηρίας, τότε είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός θέλει ο Παύλος να πάει στη Ρώμη. Ο Παύλος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει, γιατί ο Παύλος δεν φοβάται, αν και επειδή είναι άνθρωπος φοβήθηκε. Μετά από 14 μέρες, χωρίς τη φωνή του Θεού, μόνο με τη φωνή του Θεού ότι θα καταστραφεί το πλοίο, θα ζημιωθούν ψυχές και τα πάντα θα ζημιωθούν. 14 ολόκληρες μέρες. Όμως πιστεύω ότι προσευχότανε και ήλπιζε στο Θεό, αλλά καθώς πάσα ελπή σωτηρίας αφαιρείτο από όλους, άρχισε να φοβάται. Γιατί είναι άνθρωπος, φοβήθηκε. Φοβήθηκε τι θα γίνει τώρα. Φοβήθηκε τον όλεθρο. Φοβήθηκε το κακό. Φοβήθηκε τη διάλυση του πλοίου. Φοβήθηκε. Αλλά ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται και για το φοβισμένο τον Παύλο και για τους ανθρώπους που δεν άκουσαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είναι αγαθός ο Θεός. Ο Θεός θέλει ο Παύλος να πάει στη Ρώμη. Το θέλει και θα τον πάει και θα τον στείλει. Φοβερό είναι να φοβάσαι ότι θα διαλυθεί το πλοίο, θα διαλυθεί η Εκκλησία, θα διαλυθεί η οικογένεια, θα διαλυθεί η Ελλάδα. Αδερφοί, δεν θα διαλυθεί τίποτα, γιατί ο Θεός θα μας ελευθερώνει. Χάριν των παιδιών του Θεού, χάριν της Εκκλησίας του Χριστού, χάριν δική σου, το πλοίο δεν θα διαλυθεί. Θα βρεις χάρη από το Θεό, Παύλε, γιατί πρέπει να πας στη Ρώμη. Έχει συνέχεια το έργο του Θεού με τον Παύλο. Έχει συνέχεια ο Θεός στο έργο του με τον Παύλο. Και εκεί που είχε αποκάμει, είχε φοβηθεί, είχε δηλιάσει, στέλνει έναν άγγελο ο Κύριος. Τι ωραίος είναι ο άγγελος του Κυρίου όταν τον στέλνει ο Θεός. Και του λέει, Παύλο, μη φοβάσαι. Τι ωραία. Φοβάσαι, Παύλο, μη φοβάσαι. Φοβάσαι, αδελφέ μου, μη φοβάσαι. Φοβάσαι, αδελφή μου, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι μαζί σου για να σε ελευθερώνει. Μη φοβάσαι. Παύλο, μη φοβάσαι. Πρέπει να παραστεθείς ενώπιον του Κέσαρος, όπως σου είχα πει λίγα χρόνια πριν. 3 χρόνια πριν περίπου. Γι' αυτό και ο Θεός σου χάρισε όλους όσους πλέον με σένα.
Και συνεχίζει ο Παύλος, γι' αυτό κι εσείς άντρες μη φοβάστε. Αλληλούια. Με την παρηγοριά με την οποία τον παρηγόρησε ο Θεός τον Παύλο να μη φοβάται, με την ίδια παρηγοριά παρηγορεί και όλους τους άντρες να μη φοβόνται. Αδερφοί, μη φοβόμαστε. Μη φοβόμαστε. Εμάς θα μας ευλογήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Και στην αδυναμία σου μη φοβάσαι. Και στην αγωνία σου μη φοβάσαι. Φρόντισε όσο μπορείς για να αποφεύγεις τις κακουχίες. Να μένεις στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και αν δεν τα καταφέρεις, μη φοβάσαι. Θα ταλαιπωρηθείς. Αλλά ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Είναι υπόσχεσης Θεού. Πρέπει να πας στη Ρώμη. Και εμείς πρέπει να πάμε στον ουρανό, αδελφοί. Αλληλούια. Πρέπει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός γύρω-γύρω. Εμάς θα μας ευλογήσει ο Θεός. Με μια ευλογία που δεν την έχουμε ξανασυναντήσει. Με μια ευλογία που δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει. Με μια ευλογία που δεν την έχουμε ξανακούσει. Γι' αυτό μη φοβόσαστε. Ας τον κόσμο. Το πλοίο δεν θα διαλυθεί πριν να σωθούμε εμείς. Δεν θα διαλυθεί. Όταν θα σωθούμε, τότε θα διαλυθεί. Όταν θα μας πάρει ο Χριστός, τότε θα έρθει η οργή του αρνίου σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα περνάμε και καιρούς κακούς, γιατί οι άνθρωποι θα είναι κακοί. Αλλά κακουχίες δεν θα περνάμε, εάν περπατάμε ακριβώς, δεδεμένοι το πνεύματι, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Αλλά και αν κάνουμε λάθος, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Έχει τρόπο διαφορετικό για να κάνει το θέλημά Του. Και πράγματι ο Θεός κατάφερε και οδήγησε το ακυβέρνητο πλοίο μέσα στην απέραντη Μεσόγειο θάλασσα, μέσα σε αυτή τη μικρή κοκκιδίτσα που λέγεται Μάλτα. Αλληλούια. Όλοι πήρανε θάρρος. Πήραν θάρρος από τα λόγια του Παύλου τώρα, που τους είπε έπρεπε να μ' ακούσετε, αλλά δεν μ' ακούσατε. Γι' αυτό το πλοίο θα καταστραφεί, αλλά ο Κύριος μου είπε ούτε μία ψυχή δεν θα χαθεί. Έπρεπε όμως να μ' ακούσετε, αλλά δεν μ' ακούσατε. Τώρα όμως δεν μ' ακούσετε. Μην αφήσετε τους ναύτες να φύγουν, δεν θα σωθείτε. Φάτε για να πάρετε δύναμη, για να μπορέσετε να σταθείτε μέχρι το τέλος. Γι' αυτό να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να τρώμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη σου, θα μας κρατήσει, αδελφοί δυνατούς. Και όταν ξημέρωσε και οι ναύτες είχαν καταλάβει ότι πλησιάζουν σε στεριά, έριξαν οργές, έριξαν το μέτρο και μέτρησαν. Είδαν ένα λιμάνι ικανό, κατά τη γνώμη τους, να λιμενιστούν, αλλά πέσανε σε δύο θάλασσες και το πλοίο καταστράφηκε. Αλλά αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Τώρα πια, καινούριο σχέδιο. Χριστέ μου, αυτό να το προσέξουμε, αδελφοί. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον καθέναν από μας. Αν περπατήσουμε ακριβώς, θα απολαύσουμε όλες τις υποσχέσεις Του. Εάν δεν περπατήσουμε ακριβώς, θα αλλάξει σχέδιο, αλλά μέσα από κακοπάθεια. Και εγώ δεν θέλω να κακοπαθήσει κανείς μας, αδερφοί. Δεν θέλω να κακοπαθούμε. Εφόσον ο Θεός έχει προσδιορίσει ευλογία, γιατί εμείς να φτιάχνουμε κακοπάθεια στη ζωή μας? Γιατί να μην μένουμε στερεοί, αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Πόσες φορές ο Ιούλιος δεν θα είπε, γιατί να μην τον ακούσω? Για 14 μέρες όλο αυτό θα έλεγε. Γιατί να μην ακούσω αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί να μην ακούσω αυτά που μου είπε? Μα δεν ήταν καπετάνιος. Ναι, αλλά έπρεπε να τον ακούσω.
Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι άλλο. Είναι ο Θεός μαζί του. Έχει λόγο Θεού. Γιατί να μην τον ακούσω? 14 μέρες κακοπάθειας. Λίγες, αλλά πάρα πολλές όταν είσαι μέσα σε ένα πλοίο ακυβέρνητο. Να ακούμε, αδελφοί σας παρακαλώ, να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να μένουμε πιστοί, αμετακίνητοι στο θέλημα του Θεού, αμετάθετοι. Σώθηκε ο Παύλος. Το έργο του ο Θεός το έκανε. Και τους 276 έσωσε. Τι ωραία όμως που αν μέναν εκεί θα τους έσωσε με το κήρυγμα και με τις θεραπείες. Τώρα τους έσωσε με την τρικυμία, το φόβο και τον κίνδυνο. Εγώ θέλω με το κήρυγμα και τις θεραπείες, αδερφοί, να μας σώσει ο Θεός. Δεν θέλω με κακοπάθειες. Συγχωρέστε με, αλλά δεν τις αντέχω τις κακοπάθειες. Συγχώρεσέ με, Κύριε, δεν αντέχω τις κακοπάθειες. Γι' αυτό θέλω να είμαι καλό παιδί, να ακούω τη φωνή σου, να πηγαίνω όπου θέλεις εσύ, να κάνω ό,τι θέλεις εσύ. Φώτιζε με μόνο να καταλαβαίνω, Κύριε. Και οι 276 θα σώζονταν. Αλλά με το κήρυγμα που σώθηκαν οι κάτοικοι της Μάλτας. Θα καθόντουσαν όλο το χειμώνα εκεί. Τι θα έκανε ο Παύλος? Όλο για τον Χριστό θα μίλαγε. Θα αρρώστανε και κανένας θα τον θεράπευε και όλοι θα σωζόντουσαν, όχι με κακοπάθεια. Τώρα σώθηκαν με κακοπάθεια. Γιατί? Γιατί να μην ακούσω τον Παύλο? Γιατί να μην ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί? Εγώ στο λέω, Κύριε μου, δεν θέλω κακοπάθειες για κανένα σας, ούτε και για μένα. Θέλω να περπατάμε τα ήρεμα νερά, αδερφοί αγαπητοί, του Πνεύματος του Αγίου. Τα ήρεμα, τα αγιασμένα νερά, τα γαλήνια νερά της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί. Όταν κατέβηκε στη Μάλτα, έκανε αυτό που θα έκανε προηγούμενος 276. Θα τους μίλαγε το Λόγο του Θεού, θα κήρυτε. Τι ωραία είναι να κηρύττεις το Λόγο του Θεού και να σώζει ο Θεός. Τι ωραία είναι να ακούς το Λόγο του Θεού και να αλλάζει η ζωή σου. Τι ωραία είναι να σου δίνει ο Θεός λόγια, λόγια Πνεύματος Αγίου και να έχουν αποτέλεσμα. Να ακούς λόγια Πνεύματος Αγίου και να ζεις την ευλογία του Θεού. Τώρα στη Μάλτα αυτό θα γίνει. Ό,τι θα γινότανε και εκεί ανέμεναν στη Λασέα, στους καλούς λιμένες. Θα πηγαίνανε και στην πόλη που ήταν κοντά τη Λασέα, όλα καλά θα ήταν. Τώρα έγιναν όλα με κακοπάθεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί είναι πολύ σοβαρό να είναι καιροί κακοί και να έρθει κακοπάθεια σε σένα. Αλλά είναι πολύ ωραίο μέσα στους καιρούς κακούς να υπάρχει ειρήνη σε σένα. Καταλάβατε τη διαφορά? Εγώ σήμερα την κατάλαβα, αδερφοί. Φοβήθηκα, την κατάλαβα και είπα, Κύριε, φύλαξέ μας όλους. Φύλαξε την οικογένειά μου, την εκκλησία, τα αδέλφια μας. Μέσα στους καιρούς τους κακούς εμείς να είμαστε σε ειρήνη και σε ασφάλεια με τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί διαφορετικά μέσα σε καιρούς κακούς θα είναι τρομακτική η κακοπάθεια. Τρομακτική, αδέλφια. Χαρά ο Παύλος. Ναι, τον δάγκωσε και μια όχια και ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αλληλούια. Έμειναν καιρό. Σώθηκε όλη η Μάλτα και μέχρι σήμερα είναι χριστιανοί. Και στη συνέχεια εκπληρώθηκε και το θέλημα του Θεού. Έφτασε και στη Ρώμη. Στη Ρώμη φυλακισμένος, 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι. Και εκεί άκουσαν το Λόγο του Θεού μέχρι και στο σπίτι του Κέσαρα. Εν ειρήνη τώρα. Μία μόνο περίοδος κακοπάθειας υπήρξε στο ταξίδι του Παύλου. Η περίοδος της παρακοής στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός να μας φυλάει και εύχομαι σε όλους μας, σε εσάς τον καθένα ξεχωριστά και σε μένα, εύχομαι
να μας δώσει ο Θεός αυτιά που να ακούνε, ότα πεπαιδευμένων εις τη φωνή του Κυρίου, για να αποφεύγουμε τις κακοπάθειες και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Αμήν.